Επιποδός βρίσκονται οι υποψήφοι λίγε ημέρε πριν από τις εθνικές εκλογές. Με βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλος μίλησε για την ισχύ των ενόπλων δυνάμεων και την ετοιμότητα ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην διπλωματία, την επίγνωση και τη συνέπεια που όπως είπε χαρακτηρίζει την κυβέρνηση. Παράλληλα έγινε εκτενής αναφορά στις επισκέψεις και στην προσπάθεια όλων αυτών των μηνών. Το πρώτο του προεκλογικό σποτ που αφορά το νησί της Τάσου έδωσε στην δημοσιότητα ο υποψήφιος βουλευτής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με τη Νέα Δημοκρατία, Μακάριος Λαζαρίδης, απευθυνόμενος στους κατοίκους του νησιού, σημειώνει ότι επί τέσσερα χρόνια Όλοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με σχέδιο και όραμα πέτυχαν πολλά για το νησί της Τάσου. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του βρήκε λύσεις σε διαχρονικά προβλήματα που οδηγούν στο αναπτυξιακό σχέδιο Καβάλα 2020-2050. Αναφέρθηκε δε στα Κέμπτο Λιμεναρίων, στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, στο Περιπολικό Σκάφος και στα Δρομολόγια Καβάλα πρίνου. Η υποψήφια βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Μέρι Χατζη Κωνσταντίνου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Παγκαίου Φίλιππο Αναστασιάδη. Η ίδια σε ανάρτησή τη έκανε λόγο για έναν γόνιμο και επικοδομητικό διάλογο, καθώ αναφέρθηκαν θέματα βιώσιμη κυκλική οικονομία, πράσινη ενέργεια και ψηφιοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών. Βίντεο ανήρτησε στα μέσα κοινωνική δικτύωση και η υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφερειακή ενότητα Καβάλα, Τάνια Ελευθεριάδου. Όπω αναφέρει, χαρακτηριστικά η εργασία τοποθετείται στο επίκεντρο τη οικονομική και κοινωνική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, με στόχο μια δίκαιη, βιώσιμη. Ανάπτυξη αναφερθήκε στην αύξηση του μισθού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ τόνισε ότι άμεσα θα καταργηθούν όλες οι ρυθμίσεις που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Στους αγρότες του Παγκαίου βρέθηκε ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Φιλίμων Ξουλόγης, όπου όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, αγρότες και παραγωγή είναι απροστάτευτοι απέναντι στην κλιματική αλλαγή που έχει λάβει ανεξέλεγκτε διαστάσει. Μάλιστα, ανέφερε λύσει και μέτρα ενίσχυση για αγρότε και παραγωγού. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τον Τάκη Εμμανουιλίδη, τον Φιλίμον Αξουλόγη, Αναστασία Μυρλή και Αθηνά Παναγιοτίδου βρέθηκαν στην Χρυσούπολη και επισκέφθηκαν τόσο το Δημαρχείο όσο και το Κέντρο Υγεία τη περιοχή. Ο υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ Δημήτρη Παπουτσή επισκέφθηκε το στάντ του Αγροτικού Συλλόγου Νεόραμα με έδρα των Δήμο Παγκαίου που βρέθηκε και φιλοξενήθηκε στην Μεγάλη Λέσχη στο πλαίσιο τη φιλόδοξη έκθεση Ελαιολάδου. Παράλληλα με κλιμάκιου του Πασόκ, ο κύριο Παπουτσή βρέθηκε στι Ελευθερέ, το Ορφάνι, το Οφρίνιο, την Πέραμο και τον Πλατανότοπο.